Σχολές για υποψήφιους σε γάμους σκέφτεται να δημιουργήσει η Εκκλησία με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη Φιλόθεος εισηγήθηκε μια σειρά πρακτικών μέτρων με σκοπό να αντιμετωπιστεί από δυνάμωση της παραδοσιακής οικογένειας που συντελείται στην σύγχρονη εποχή. Στι προτάσει του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται επίση η δημιουργία κεντρικού ταμείου για την ενίσχυση των κοιήσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη των σχολών γονέων που λειτουργούν με ευθύνη τη Εκκλησία τη Ελλάδο, η δημιουργία βιωματικών ομάδων γονέων και η διοργάνωση κατασκηνωτικού τριημέρου για οικογένειε επισήμανε ότι θα πρέπει η Εκκλησία να προχωρήσει σε έρευνα και καταγραφή των οικογενειακών προβλημάτων και να καταρτήσει τους κληρικούς και τα εκκλησιαστικά στελέχη για τα συγκεκριμένα θέματα. Τέλος, προτάθηκε η δημιουργία σταθμών για την στήριξη της ψυχικής υγείας της οικογένειας και για την παροχή βοήθεια σε οικογένειες εξαρτημένων ατόμων από ουσίες, τυχερά παιχνίδια ή από το διαδίκτυο.